Στις μέρες μας περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ταλανίζονται από νοσήματα της στοματικής κοιλότητας. Αυτό και μέσα από την φετινή καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης. Η γενικότερη υγεία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του στόματος. Είναι πολύ δύσκολο για πάρα πολλούς ασθενείς να προσέλθουν στα οδοντιατρία λόγω της οικονομικής στενότητας. Η στοματική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συνολική υγεία του οργανισμού και η απουσία αυτής δημιουργεί μια σειρά από σοβαρά προβλήματα. Στο έτος που έγινε η μελέτη αυτή, άτομα από 16 ετών και άνω δεν προσήλθαν στον οδοντίατρο ούτε μία φορά οικειοθελώς μέσα σε ολόκληρο το έτος, παρεκτός εάν υπήρχε κάποια έκτακτη ανάγκη. Πρόβλεψη για την οδοντιατρική περίθαλψη ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου. Όπως υπήρξε στο παρελθόν το Dentist Pass που αφορούσε σε παιδάκια 6 με 12 χρόνια και ήταν ένα πρόγραμμα που αφορούσε σε έλεγχο, οδηγίες στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση. Ανταποκρίθηκε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βεβαίως υπήρχε περιθώριο να ανταποκριθούν και ακόμα περισσότερα οι οικογένειες. Η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν έχουμε σταματήσει να επισκεπτόμαστε τα σχολεία για να ενημερώνουμε τους μαθητές. Όποιο σχολείο ενδιαφέρεται, η ανταπόκρισή μας είναι άμεση. Επίσης υπάρχει πρόγραμμα ενημέρωσης στα ΚΑΠΗ της πόλεως, σε αθλητικούς συλλόγους. Θα γίνονται συνέδρια επιστημονικά, αλλά και θα έχουν και προφίλ κοινωνικό. Σχεδιάζουμε ένα συνέδριο με την αρρωγή του Δήμου Τρυπόλεως και της περιφέρειας που θα αφορά στη διακοπή του καπνίσματος και θα έχει και εισήγηση για το κοινό και μάλιστα θα έχουμε και δωρεάν στοματολογικό έλεγχο σε όσους πολίτες το επιθυμούν.